γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είχα την τιμή, όταν είχα την τιμή να ήμουν επικεφαλής της αγωνιστικής συνεργασίας Πελοποννήσου το 2011 και το 2012, και είχε έρθει το σχέδιο σύμβασης αυτό της περίφημης ολοκληρωμένης διαχείρισης της δίθεν ολοκληρωμένης διαχείρισης του κ. Τατούλη με το ΣΔΙΤ. Είχα διαφωνήσει έντονα και είχα διαφωνήσει για οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και για λόγους διαφάνειας. Είχα τονίσει συγκεκριμένα ότι πρώτον, ότι το είμαστε αντίθετοι ως αγωνιστική συνεργασία Πελοποννήσου με το ΣΔΙΤ, διότι τονίζαμε ότι δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Αντίθετα, δεν θα υπάρξει, θα μειώσει την οποιαδήποτε προσπάθεια για ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή. Δεύτερον, θα έχουμε αυξημένα τέλη να πληρώνουν οι δημότες. Τρίτον, περιβαλλοντικά δεν είναι η διαχείριση. Και τέταρτον, επειδή είχα διαφωνήσει έντονα, το ότι η χωροθέτηση των χώρων που θα γινόταν το σκουπιδοεργοστάσιο που εκχωρούσε στην Α εταιρεία που θα έπαιρνε τότε τη διαχείριση μέσα από το διαγωνισμό, το κύριο Στατούλης το ανέθεσε στην εταιρεία. Αυτό ήταν πρωτοφανές, είχα τονίσει τότε, και δυστυχώς για τον κύριο Τατούλη και ευτυχώς για όσα είχαμε πει εμείς, δικαιωνόμαστε αυτή τη στιγμή. Διότι αποδεικνύεται ότι ένα μεγάλο μέρος της έκτασης με την οποία έγινε βγήκε ο προσωρινός μειοδότης συγκεκριμένη εταιρεία, πλέον δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, το μεγαλύτερο μέρος του μάλλον, για να το πούμε, να είμαστε ακριβείς αυτού του χώρου, διότι ανήκει στους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Και δεύτερον, η εταιρεία που έπρεπε να φτιάξει περιφέρεια για να συμβληθεί με την προσωρινή μειοδότρια, την εταιρεία Τέρνα, η οποία είναι, την έφτιαξε εκ των υστέρων. Άρα έχουμε και καραμπινάτους, πέρα από τους πολιτικούς λόγους, έχουμε και καραμπινάτους λόγους παρανομίας, και γι' αυτό το λόγο πριν από μία εβδομάδα βγήκαμε μία δήλωση και ζήτησα, προκάλεσα την κυβέρνηση και είπα ότι οφείλει η κυβέρνηση να ακυρώσει εδώ και τώρα το διαγωνισμό αυτόν που έχει γίνει και τη διαχείριση αυτή, διότι έχει πάρα πολλές παρανομίες. Δεν μπορεί να το κάνει. Φυσικά με ένα λουλούδι μπορεί να το κάνει, διότι επαναλαμβάνω, είναι σαφής η σύμβαση με την οποία έγινε ανακηρύχθηκε η προσωρινή μειοδότρια εταιρεία, λέει επιλέξει ότι πρέπει οι χώροι οι οποίοι οι χώροι για τους οποίους παρουσίασε να είναι καθαροί από οποιοδήποτε πρόβλημα, να έχουν περιέλθει στην απόλυτη κυριότητα της εταιρείας που θα έφτιαχνε η περιφέρεια, και να είναι αυτά. Όμως αποδείχθηκε ότι 170 στρέμματα από τα 300 δεν έχουν πουληθεί καν. Όχι ότι είναι, έχουν ξεκαθαριστεί τα πράγματα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση οφείλει αυτή τη στιγμή να ακυρώσει τη σύμβαση. Μπορεί λοιπόν, και με την ευκαιρία αυτή θέλω να προκαλέσω και προκαλώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Πελοποννήσου να μιλήσουν. Τους έχω καλέσει εδώ και μία εβδομάδα. Γιατί σιωπούν, γιατί δεν μιλάνε, δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για την νομιμότητα. Είναι εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου και έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους. Οι νόμοι αυτή τη στιγμή έχουν παραβιαστεί. Η σύμβαση έχει παρανομίες. Άρα πρέπει να μιλήσουν και πρέπει να παρέμβουν. Τους προκαλώ για μια ακόμη φορά, όπως προκαλώ και τους αρμόδιους υπουργούς, να προχωρήσουν και να ακυρώσουν τη σύμβαση.